Άλλη μια φορά το νιώθω έντονα. Λατρεύω όλους τους μεσίνιους. Τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά που δεν μασάνε ενώπιον κανενός θεσμού και αρχής που αποδεικνύονται διακοσμητικοί. Οι συμπολίτες μου αυτοί που επέμεναν να με αξιολογούν ως πρώτη σε ψήφους Πελοποννήσου με δύο κόμματα. Που όταν σκοτεινές δυνάμεις αφήρεσαν το όνομά μου δεν έδωσαν ψήφους σε τη χάρπας τους να πληρώσει τη θέση μου. Ακούστε πώς υπεδέχθησαν την κυρία Σακελαροπούλου που κατάφερε αυτό το θεσμό να τον βλέπουμε απόλυτα ανύπαρκτο και μάλιστα πομπόδες και ενοχλητικό σε άλλες αντεθνικές υποθέσεις. Ένας πολίτης της τονίζει. Εσείς να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας που φωτογραφίζεστε μπροστά στο φράχτη. Να θυμίσω εγώ ότι και στα Τέμπη τι έκανε, πέταγε λουλούδια. Λες και ήταν στην πίστα. Και τώρα κάνετε σόου της τονίζης τους ανθρώπους με τόσους νεκρούς. Είναι ντροπή. Είμαστε εδώ για τους πρόσφυγες που κάθε μέρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τη δίκη σας Προεδρία τους σκοτώνει στον φράχτη του Εύρου και ρίχνει τις βάρκες στο Αιγαίο. Και η Πρόεδρος Δημοκρατίας απάντησε. Σκεφτείτε αυτά τα σαπιοκάραβα που φορτώνουν διακινητές και κάνουν το εμπόριο. Πόσες ευθύνες ακόμη υπάρχουν. Δεν είναι τόσο απλά όσο τα λέτε. Ο πολίτης συνεχίζει, θα το δείτε και στο βίντεο. Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Ευρέθη εξαπίνης η κυρία Σακελαροπούλου. Θα το λύσουμε εσείς και εγώ τώρα εδώ. Και ο πολίτης συνεχίζει. Εσείς ήρθατε εδώ. Η Πρόεδρος Δημοκρατίας τόνισε. Ναι, γιατί όταν ακούω φωνή έχω μια προσέγγιση δημοκρατική. Δεν μου αρέσει ο μονόλογος. Σας ακούω. Συμπεράσματα δικά σας. Τους γνωρίζω στα πλάνα έναν έναν από όσους βλέπω. Και έχω συνεντευξιαστεί το πάλι και με τον κύριο Παναγιώτη Νίκα, τον Περιφερειάρχη σήμερα. Παλαιότερα δήμαρχος. Έχει μείνει και αυτός άναυδος και κρατάει τα χέρια του σταυρωμένα από ό,τι βλέπετε. Έχετε κατασυγκινήσει θερμές, ευχαριστίες, αρμονίες στο σύμπαν σας. Να δίδει αφιδώς ευλογία, προστασία, υγεία, συμπατριώτες μου, γιατί από τύχη ζούμε. Άξιοι των προγόνων μας, του Νέστορα, του Σοφού, του Παφλέσσα, του Κολοκοτρώνη και τόσων αμέτρητων άλλων, γνωστών και αγνώστων. Είναι φέλες ψυχών ηρώων μας, είναι υπερήφανες εκεί σημά σας, εκεί σημά τους νιώθω. Αυτό με το εθνικό πένθος, γι' αυτό η Ιταλία επιρρύπτει κάθε ολοκληρία ενός φαίνεται ευθύνες στο κράτος Ελλήνων. Και ο Μπογδάνος με τη σειρά του δεν αναγνωρίζει εθνικό πένθος αφού είναι αλλοδαποί. Όσοι επέβαιναν και πάρα αυτά τονίζει ότι αυτό που πρώτη φωνάζω κι εγώ, όπου γης πατρίς βέβαια, αλλά σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που βρέθηκα και δραστηριοποιούμε ακτιβιστικά, μόνοι ορκισμένοι με τον τελευταίο βολό μου, ξέρω, όλοι ξέρουμε, έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι ο ύποπτος σκοτεινός ρόλος ΜΚΟ είναι περιττός πλέον. Στο πω άλλη μια φορά, πρέπει να εκλείψουν άπα σε μοικείο από προσώπου γης. Θυμάστε τους διαλόγους. Υγιή, κυρία Πρόεδρε, και εμείς είμαστε εδώ για τους ανθρώπους που είναι μέσα, για τους πρόσφυγες που κάθε μέρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τη δικιά σας Προεδρία τους κάνει αυτά που τους κάνει, τους σκοτώνει στο φράχτη του Εύρου και τους ρίχνει τις βάρκες στο Αιγαίο. Σκεφτείτε αυτά τα πλοία, τα σαπιοκάραβα που τα φορτώνει διακινητές και κάνουν το εμπόριο, πόσες ευθύνες επίσης υπάρχουν. Βεβαίως, Δεν είναι όλα τόσο βεβαίως, εύκολα να τα βεβαίως, καλέσουν. ακριβώς. Και γι' Και αυτό εσείς τι κάνατε για εσείς αυτές τι τις κάνατε γι' αυτό. Λοιπόν, θα το λύσουμε εσείς και εγώ τώρα εδώ, Α, που τόσα χρόνια το εσείς βλέπετε. ήρθατε να μας Ναι, μιλήσετε. γιατί όταν ακούω φωνή Εσείς ήρθατε να έχω μας μια μιλήσετε. προσέγγιση δημοκρατική. Δεν μ' αρέσει ο Η μονόλογος, σας δημοκρατική σας ακούω, προσέγγιση την βεβαίως. είδαμε στο Σας φράχτη είπα που και την άποψη. φωτογραφίζεστε Είναι δικαίωμά σας και να στην έχετε τη κτηβοθυρία που γνώμη. έχετε κάνει και Ο εδώ και αλλού. φράχτης είναι η Στην προστασία των πορυχία συνόρων και της στα χώρας Τέμπη μου. και εδώ. Η προστασία. Την προστασία των συνόρων την είδαμε τώρα με Κοιτάξτε, 59 είναι νεκρούς. παραμονές Σας εκλογών. παρακαλώ Εγώ δεν πολύ. κατεβαίνω Σας σε παρακαλώ εκλογές. πολύ. Εσείς Σας ναι. παρακαλώ Λοιπόν, πολύ. Ούτε εμείς αλληλείτε τώρα. κατεβαίνουμε σε Συγγνώμη, εκλογές. δεν κατεβαίνω.
Ακούω τα συμπεράσματά σας, διακριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.